Μια γυναίκα πολύ μπροστά από την εποχή της, μια γυναίκα που δεν φοβήθηκε να εκφραστεί ελεύθερα. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς η στίχη της Παπαγιανοπούλου. Με πολύ λιτές και συγκεκριμένες λέξεις βγάζει έναν ολόκληρο κόσμο. Φωλιά του στην καινούρια κάθονται δύο καβούρια. Αυτό είναι ποιματάκι, δεν είναι τραγούδι. Το τραγούδι θέλει ρεφρέν κουπλέ. Ρεφρέν κουπλέ. Ρεφρέν κουπλέ. Η ευτυχία πρώτα ζούσε και μετά έγραφε. Μες στους στίχους της υπάρχει όλη η ψυχή της. Ήταν αυτό που θα βρει πάση θυσία κάτι για να το σημειώσει. Είχε έναν πυρετό σε αυτό που έκανε. Σήμερα τιμούμε την πρώτη Ελληνίδα στιχουργό. Ο κόσμος είναι γυάλινος για αυτήν. Τα όνειρα είναι απατηλά. Η ΑΕΤ είναι χωρίς φτερά στον κόσμο της. Έχει πάντα κάτι με τη μοίρα. Για να καταλάβεις το ίδιο το πρόσωπο, πρέπει να βουτήξεις πολύ μέσα στη μουσική. Ξανάκουσα όλα τα τραγούδια, τα οποία τα περισσότερα είναι τόσο γνωστά, τα ξέρουμε όλοι. Ξαναδιάβασα τους στίχους για να καταλάβω τι ακριβώς έλεγε και από πού εμπνεόταν για να γράψει αυτά τα κομμάτια. Προσπαθήσαμε αυτά τα τραγούδια να έχουν πάντα μία δραματουργική σχέση με αυτό που διηγούμαστε και από την περίοδο της ζωής της. Βγήκε με αυτούς τους υπέροχους στίχους και προσπάθησε μία ανδροκρατούμενη κοινωνία όχι μονάχα να σταθεί, αλλά να κατακτήσει όλους αυτούς τους σπουδαίους μουσικούς, με τους στίχους της και το ταλέντο της. Τα τραγούδια είναι γνωστά και τα ακούω από μικρό παιδί. Απλώς ανακάλυψα και ανακαλύπτω ότι και κάποια άλλα που δεν ήξερα είναι δικά της. Τα γεννάει, τα μοιράζει, χωρίς να νοιάζεται. Πέρασε μια πολύ μεγάλη περίοδο στη ζωή μου που ενώ τα τραγουδούσα δεν ήξερα ποιανού είναι. Χήμαϊτός χωρίς φτερά. Αν υπάρχει ένα κομμάτι που έτσι με συγκινεί πολύ και δεν είναι το μόνο όμως, είναι πάρα πολύ, μπορώ να πω ότι είναι το ένα όνειρο απατηλό. Μ' αρέσει πολύ Μαϊτός χωρίς φτερά, Πετραδάκι, Πετραδάκι. Βασικά μπορώ να σου λέω τώρα συνέχεια όλα τα τραγούδια, αλλά Περασμένες μου αγάπες, είναι πάρα πολλά. Αυτή είναι, κυρίες και κύριοι, η ψυχή του ελληνικού μας τραγουδιού.